Το Κέντρο Πρόληψη Εξαρτήσεων και Προαγωγή τη Ψυχοκοινωνική Υγεία τη Περιφερειακή Ενότητα Εύρου ξεκινά τη λειτουργία των σχόλων γονέων, οι οποίε θα λειτουργήσουν στην Αλεξανδρούπολη για 17η συνεχή χρονιά. Ξεκινάει ο κύκλο των σχολών γονέων για τη φετινή χρονιά. Και αυτό ο κύκλο είναι ο 17ο κύκλο σχολών γονέων, για 17 χρόνια συνεχή χρόνια στην πόλη μα. Γίνονται αυτέ οι σχολέ γονέων. Ο στόχος τους είναι να στηρίξουν τους γονείς, να βοηθήσουν τους γονείς στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους μέσα στην οικογένεια, στις σχέσεις τους με τα παιδιά, αλλά και γενικότερα την οικογένεια. Στόχος μας επίσης είναι να βοηθήσουμε έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα τέτοια μέσα στην οικογένεια, που να ενθαρρύνει τα παιδιά να αναπτύξουν όλο το στο δυναμικό. Η επίσημη έναρξη των σχολών γονέων για του γονεί που έχουν ήδη γραφεί είτε στον πρώτο κύκλο εκπαίδευση του Οκτωβρίου είτε στον δεύτερο κύκλο του Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο τη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα Αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα από τον ψυχολόγο και επιστημονικά υπεύθυνο του Κέντρου Πρόληψη, Στράτο Βραχιόλια. Στην εκδήλωση που θα κάνουμε θα συζητήσουμε ε, τρόπους με τους οποίους θα οργανώσουμε, να προγραμματίσουμε δηλαδή τις ομάδες, πότε θα γίνονται, ποιες ώρες και ανάλογα με τις ηλικίε των παιδιών. Δηλαδή οι γονείς που έχουν παιδιά ηλικίε από 0 ετών έως 3 χρονών έχουν ξεχωριστεί ομάδα, άλλη ομάδα είναι 3 έως 6, άλλη ομάδα του Δημοτικού και άλλη ομάδα της εφηβείας. Παράλληλα, σε αυτή την εκδήλωση έναρξη των σχολών γονέων θα αναπτυχθεί και μια ομιλία με θέμα ε, το παιδί, γιατί το παιδί αντιπροσωπεύει την ελπίδα. Στη διάρκεια τη εκδήλωση, οι γονεί θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την επιστημονική ομάδα του κέντρου πρόληψης, να ενημερωθούν για τη φιλοσοφία και τις δράσεις του κέντρου, καθώς και για τη λειτουργία των σχολών γονέων. Οι σχολές γονέων είναι μαθήματα, ας το πούμε έτσι, τα οποία έχουν κάποιες έτσι ενότητες, όπω είναι για παράδειγμα η επικοινωνία, δηλαδή πώ να μιλάω σαν γονιό έτσι ώστε το παιδί να μ' ακούει ή πώ να ακούω σαν γονιό έτσι ώστε το παιδί να μου μιλάει. Η αυτοεκτίμηση, πώ μπορώ να δω τον εαυτό μου να βοηθήσω το παιδί μου να απτύξει υγιή αυτοεκτίμηση. Να μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου αλλά και το παιδί μου να εκφράζει συναισθήματα, να διαχειρίζεται συγκρούσει. Για εγώ να διαχειρίζομαι σαν γονιό συγκρούσει μέσα στην οικογένεια. Είναι 11 μαθήματα, 11 δύο ώρες για 11 φορές δηλαδή, μια φορά την εβδομάδα.